θετικό μετασχηματισμό. Απόσταγμα της ημέρας είναι ότι το Eurogroup κλείνει την τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας που συνέδεε προαπαιτούμενα έναντι δανεισμού, δίνει το πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας με βάση το κοινοτικό δίκαιο και όχι τον κανονισμό του ESM και συνδέει τη διαχείριση του χρέους με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που επιφέρουν ανάπτυξη. Συγκεκριμενοποίηση των αποφάσεων θα έχουμε με την συνέντευξη τύπου ολοκλήρωσης της συνεδρίασης αυτής, οπότε και θα συνδεθούμε για να μεταδώσουμε απευθείας από το Λεξεμβούργο τις αποφάσεις αυτής της ιστορικής συνεδρίας πιστοποίησης της λήξης του ελληνικού προγράμματος. Μάλιστα. Στα στοιχεία που θα έλεγα ότι αναφέρουμε ιστορικά, θα σημειώσω και το νέο ρόλο που αναμένεται να έχει στο μέλλον ο ESM. Ο μηχανισμός της Ευρωζώνης που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση για την αντιμετώπιση κρίσεων, στο άμεσο μέλλον θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη μεταπρογραμματική πορεία και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των άλλων οικονομιών χωρών που βγήκε το πρόγραμμα και έχουν δανειστεί χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης, αλλά αυτό θα το κάνει ως ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης και όχι ως ένας κανονιστικός. Ωραίας. Ωστόσο, οι συζητήσεις για τη μεταξέλιξη του ESM ως Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Να μείνουμε σε αυτά επί του παρόντος, Γιώργο. Μας είπες ότι θέλουμε ακόμα μία με μία μισή ώρα για να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου, όπου θα μιλήσουν οι επικεφαλείς των θεσμών. Θα συνδεθούμε και πάλι να παρακολουθήσουμε απευθείας εδώ από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 τη συνέντευξη. Και στη συνέχεια θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να συνδεθούμε και με σένα για να μας περιγράψεις όλα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα αυτή την πολύ κρίσιμη ημέρα για την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν επί του παρόντος. Τώρα, με ένα βίντεο που ανάρτησε στο λογαριασμό της στο Twitter η